υπέφθασε χερσή υβριστικές του αυθάδους το μην η Θεία Δίκη επάξασα του Θεού φυλάξαντος το σέβας της του Θεού αγάπης και τη Θεία Σκέπη ενή ο Λόγος σάρξ εγένετο. Αδερφοί μου, τα λόγια τα οποία ακούσαμε δεν είναι από την Αγία Γραφή, διότι η Εκκλησία μας στηρίζεται πάνω σε δύο θεμέλια. Το ένα είναι η Αγία Γραφή και το άλλο η Ιερά Παράδοση. Δι' αυτό θα πάρουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας, την οποία φύλαξεν έως του νυν και έως της συντελείας του αιώνος. Κατά την ημέρα την οποία η Παναγία μας μετέστη εκ της γης προς τα άνω και έδωκε την ψυχήν αυτής εις τα σχήρας του Υιού της, την ημέρα εκείνη εγένοντο θαύματα πολλά και υπερφυσικά. Την ημέρα εκείνη εορτάζομαι και εμείς σήμερα και φέρομεν στη μνήμη μας το τι εγένετο την ημέρα εκείνη. Το πρώτο θαυμαστό το οποίο εγένετο ή το η σύναξη των Αποστόλων από τα τέσσερα σημεία του κόσμου όπου εκήρυτον το Ευαγγέλιο του Χριστού. Απόστολοι εκπεράτων, λέγει η Εκκλησία μας, συναθριστέντες εν θάδε Γεθσημανή το χωρίον, κυδεύσατε μου το σώμα. Το άλλο το οποίο γίνεται την ημέρα εκείνη, αφού δια θαυμαστού τρόπου εσυνήχθησαν οι Απόστολοι εις το όρος Σιών όπου ευρίσκεται η Παναγία μας, την ημέρα εκείνη, την θαυμαστή ημέρα, η Παναγία μας αφού προσευχήθη στον Υιόν της επί του όρους των ελαιών και κατέβη εις τον οίκον αυτής το πτωχικό εκείνο μέρος όπου έμενε η Παναγία μας, τότε ετοίμασε τον εαυτόν της για να την δεχθεί ο Υιός της εις το όρος των ελαιών. Το θαύμα το οποίο αγένετο είναι το ότι τα δέντρα τα οποία είδαν την Παναγία μας εκείνη την ημέρα έκλειναν την κορυφή αυτών και χαιρέτησαν την Παναγία μας και ήσαν άχρη των τελευταίων καιρών όπου οι Εβραίοι εξεφάνισαν το όρος τούτο. Δεν υπάρχει σήμερα. Εκεί εγέμισαν πολυκατοικίες και το όρος των ελαιών έμεινε μόνο το όνομα. Όταν η Παναγία μας ήρθε στον οίκον της και συνηθρίστησαν οι Απόστολοι και τους είπαν ότι θα φύγει από τον κόσμο τούτον,
Τότε οι Απόστολοι εθρηνούσαν έκλαιον απαρηγόρητοι και η Παναγία μας τους ησύχασε και τους είπε ότι θα φύγω από κοντά σας, αλλά δεν θα λείπω από κοντά σας. Και τούτο διέσωσε και πάλι η Εκκλησία μας στο τροπάριον της εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Όταν έπεσε επάνω εις τον γράβα των εκείνων των νεκρικών η Παναγία μας και ήρθε ο Υιός της και την επήρενε στην αγκάλιν της όπως εκείνη τον κρατούσεν στην αγκάλιν της όταν ήταν μικρό βρέφος, τότε έγινε το άλλο θαύμα φυσικό, υπερφυσικό. Ολόκληρος εκείνη η πόλη η Θεοκτόνος η οποία εθανάτωσε τον Υιόν της και τον εσταύρωσεν, εκείνη η πόλη σε γέμισεν από φωνάς αγγέλων και ευωδία του Παραδείσου, εσκέπασεν ολόκληρον την ατμόσφαιρα εκείνη και οι αγγελικές φωνές εξεσήκωσαν τον κόσμο ολόκληρον και εξήρθαν εις τους δρόμους για να δουν τι συμβαίνει. Και οι μαθητές έλαβαν εις τα σχήραστον την Παναγία μας για να την κατεβάσουν εις την Γεθσημανή και να την θάψουν. Πολλοί εκ των Ιουδαίων οι οποίοι επίστευσαν εις τον Υιόν της ευρίσκονται μέσα εις το πλήθος εκείνων, αλλά μεταξύ του πλήθους πάντοτε υπάρχουν και οι ασεβέστατοι, εκείνοι οι οποίοι είναι βλάσφημοι, εκείνοι οι οποίοι είναι υβριστές των θείων και των ιερών. Και όπως κατέβαιναν οι μαθητές με την Παναγία μας μέσα από εκείνο το πλήθος, όρμησε ένας ασεβέστατος και αφθάδης. Όρμησε επάνω εις το θείον εκείνο φέρετρον της Παναγίας μας, ακούμπησεν τα σχήρα στο επάνω εις το σκήνομα εκείνο της Παναγίας μας και ζήτησε να το αναποδογυρίσει. Τούτο είναι και η ερμηνεία του τροπαρίου του πρώτου κανόνους της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ελάβαμε ως αρχήν του κηρύγματος. Εκείνη τη στιγμή όπου ίγκυσεν ο ασεβέστατος και βλάσφημος εκείνος Εβραίος για να αναποδογυρίσει το σκήνομα της Παναγίας μας, τη στιγμή εκείνη λέγει υπέφθασε, λέγει χερσίες του αφθάδους, λέγει το μην επάξασα η Θεία Δίκη, αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, τη στιγμή κατά την οποία θέλησε αυτός ο βλάσφημος να αναποδογυρίσει το σκήνομα της Παναγίας μας, λέει, υπέφτασε, λέγει, η Θεία Δίκη. Δηλαδή, η τιμωρία. Και τι έκανε, το μη, λέγει, επάξασε. Εχτυπήθησαν τα δύο χέρια του ασεβεστάτου εκείνου και βλασφήμου Ιουδαίου, εχτυπήθησαν αοράτως δια της φλογίνης ρομφαίας την οποία νεκράτη ο ιστάμενος δίπλα από το
σεπτών εκείνο σκήνομα της Παναγίας μας Αρχάγγελος και του απέκοψεν τας δύο χείρας από τον αγκώνας και έμειναν κρεμασμένα επάνω στην Παναγία μας και εκείνος με τα δύο χέρια κομμένα. Υπέφθασε το μην λέγει της ασεβεστάτης εκείνης πράξεως, του ασεβεστάτου εκείνου και βλασφήμου Ιουδαίου, το μην επάξασα η Θεία Δίκη. Εκόπησαν τα χέρια του. Άραγε σήμερα, εάν η Παναγία μας επέτρεπε κατά τον ίδιο τρόπο όσοι βλασφημούν το όνομά της και επενέβαινε και πάλι ο γιος της και έδιδε θείαν δίκην, πόσοι θα ήσαν αποθαμμένοι? Ή αν επέτρεπε ο Θεός εκείνοι οι οποίοι βλασφημούν το θείο σκήνομα και το πρόσωπο της Παναγίας μας, εάν επέτρεπε ο Υιός της να στραφεί προς τα οπίσω το κεφάλι τους και να περπατούν και εκείνοι να βλέπουν προς τα οπίσω. Πόσοι θα ήσαν στον δρόμο με αυτόν τον τρόπο? Το λιγότερο αυτό. Διότι τη στιγμή κατά την οποία βλασφημούν την Παναγία μας οι ασεβέστατοι σήμερα, οι αυθάδεις κατά την φράση της Εκκλησίας μας, πόσοι θα ήσαν στους δρόμους παράλυτοι και τυφλοί και μουνκοί? Το μην η Θεία Δίκη επάξασε, λέγει, έκοψε τα σχήρας του ασεβεστάτου εκείνου Ιουδαίου. Εμείς τι παρακαλούμε όμως αυτή τη στιγμή? Παρακαλούμε την Παναγία μας να μακροθυμήσει και να δώσει φώτιση σε εκείνους όπου την βλασφημούν, να δώσει μετάνοια στους βλασφήμους, διότι λέγει ο Υιός της, λέγει, εφύλαξεν εκείνη τη στιγμή την έμψυχον κυβωτών. Πού το βρήκε αυτό ο υμνοδός της Εκκλησίας μας και το είπε? Τι σημαίνει? Μας μεταφέρει εις την Παλαιάν Διαθήκη, αδερφοί μου. Διότι η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη είναι τα Ιερά Βιβλία επάνω στα οποία στηρίζεται η πίστη μας. Και ας φωνάζουν οι σήμερον ειδωλολάτρες και ας βρίζουν την Παλαιά Διαθήκη και ας φωνασκούν όσον θέλουν. Στην Παλαιά Διαθήκη μας μεταφέρει ο ιερός της, η υμνοδός της Εκκλησίας μας σήμερον στο τροπάριον αυτό του πρώτου κανόνος της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και τι λέγει? Εκεί όταν ο Θεός ελευθέρωσε τους Εβραίους και διήρχον το διαμέσου της ερήμου, μετέφερον με θεαυτόν την σκηνή εκείνη του μαρτυρίου, μέσα στην οποία εφυλάσσοντο εντολέ τα οποία έλαβε ο Μωυσής, ιστάμνος με το μάννα το οποίο έτρεφεν στην έρημον τους Εβραίους ο Θεός, η ράβδος του Αρών η οποία ευλάστησεν και ήτο η σκηνή εκείνη του μαρτυρίου το ιερότερον το οποίον μετέφερον οι Εβραίοι από τόπου εις τόπο.
όπως μετέφερον εκείνη την σκηνή του μαρτυρίου, δεν το λέγει πρέπον να την μεταφέρουν άλλοι, ημι μόνον οι ιερείς. Σήμερα όταν κάνουμε περιφορά του επιταφείου, εμείς οι ιερείς δεν αγγίζουμε επάνω στο σώμα του Κυρίου, δια ποιον λόγων δεν γνωρίζουμε. Το μεταφέρουν άλλοι. Τότε λέγει ο ιερεύς, ο οποίος είναι το προϊστάμενος της μεταφοράς της σκηνής του μαρτυρίου, διέταξε, λέγει, αντί να τη μεταφέρουν στους ώμους των ιερείς, να βάλει επάνω εις έναν αμάξι, το οποίον μετέφερον μόσχοι, μοσχάρια δηλαδή. Αφού διέταξε αυτός όμως, ο οποίος ονομαζόταν ο Ζα Ιερεύς, τούτο ή το φοβερόν ενώπιον του Θεού. Και τι επεφύλαξε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, λέγει, εκείνος ο μόσχος ο οποίος μετέφερε, λέγει, τη σκηνή του μαρτυρίου, εσκόνταψεν και έπεσεν και αναποδογυρίστη η κυβωτός εκείνη του μαρτυρίου και έτρεξεν ο Ζάδια να την προλάβει να μην πέσει. Μόλις σύγκυσεν επάνω σε εκείνον το γερόν κοιμήλιον, αμέσως έπεσε νεκρός. Και τούτο λέγει ο ιερός της εκκλησίας μας, ότι ο Θεός εφύλαξε, λέγει, την έμψυχον αυτού κυβωτών, δηλαδή την Παναγία μας. Αφού έφερε την εικόνα εκείνη από την Παλαιά Διαθήκη, ο ιερός Συνοδός την έβαλε εις το φέρετρον εκείνο της Παναγίας μας και εις τον αυθάδι Εβραίων, ο οποίος θέλησε να αναποδογυρίσει το σκήνομα της Παναγίας μας. Θείαν δίκην επάξασε, λέγει, η χάρις του Θεού. Και τι απέγινε? Ήρθε και σήμερον, διότι και σήμερα δεν γλιτώνουν όσοι βλασφημούν τα Ιερά και τα Θεία και την Παναγία μας και τον Χριστό μας, δεν γλιτώνουν και σήμερα. Πέφτει επάνω στα παιδιά τους αν έχουν. Αν δεν έχουν, πέφτουν επάνω στους γονείς τους. Αν δεν έχουν γονείς, πέφτουν επάνω τους. Στην οικογένεια ολόκληρον, όπου υπάρχει βλάσφημος, δεν υπάρχει ευλογία Θεού. Όπου υπάρχει βλάσφημος, υπάρχουν τόσα δυνάμεσα σε εκείνο το σπίτι, ούτως ώστε δεν δίνανται να εύρουν ημέραν καλήν και καθαρήν. Αλλά δεν τα γνωρίζουν αυτά. Βλασφημούν, και όταν τους υποδείξεις μη βλασφημείς, αμέσως σου λέγει είσαι και εσύ από τους άλλους. Δηλαδή με τους καθυστερημένους. Εκείνοι οι οποίοι προοδεύουν σήμερα είναι εκείνοι οι οποίοι βλασφημούν τα Ιερά και τα Θεία. Οι άλλοι εμείς είμεθα καθυστερημένοι άνθρωποι. Δι' αυτόν τον λόγον τιμωρούνται και σήμερον, όπως ετιμωρήθη ο αυθάδης αυτός και ασεβέστατος Εβραίος, όταν ήγκυσε επάνω στο σκήνομα της Παναγίας μας και έμεινε με τα χέρια του κουλά, κομμένα δηλαδή. Τότε ήρχεσαι να κλαίει και να οδύρεται. Άραγες και σήμερα πράττουν το ίδιο αυτοί οι οποίοι βλασφημούν. Κλαίουν και οδύρονται όταν πέσουν στα δεινά της αμαρτίας των. Δεν μετανοούν, εκείνος μετενόησε. Εκείνος εζήτησε έλεος από την Παναγία μας. Και τότε μεταξύ των Αποστόλων υπήρχε πάντοτε ο αυθόρμητος εκείνος μαθητής, ο οποίος ελάμβανε πάντοτε τον λόγο. Ποιος ήταν αυτός? Ο Απόστολος Πέτρος. Και του λέγει εκείνου του αυθάδους, άγγισε, του λέγει, τα χέρια σου επάνω στην Παναγία μας.
και ίγγισε τα χέρια του επάνω στα κομμένα εκείνα χέρια και αμέσως ότου θαύματος ινώθησαν και πάλι τα χέρια του. Είναι έναν από τα πολλά εκείνα θαύματα την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και τούτο το διεφύλαξε η Εκκλησία μας έως σήμερον και πολλές εικόνες της Παναγίας μας έχουν αυτό το θαύμα το οποίο επετελέστη την ημέρα της κοιμήσεως της. Εμείς τι δυνάμεθα σήμερον να αποκομίσουμε από αυτό το θαύμα, τι δυνάμεθα να έχουμε ως μήνυμα μέσα στην ψυχή μας, τι δυνάμεθα να έχουμε τα σημέρας αυτάς κατά τα οποίας αντί να υμνείται η Παναγία μας, υμνείται η φλόγα του Απόλλωνα. Είναι, λέγουν οι σοφοί οι οποίοι βγήκαν να τους ακούσουν τα εκατομμύρια του κόσμου, ότι η φλόγα αυτή, λέγει, είναι παντοδύναμος. Όχι άνθρωπε, δεν είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Δεν είναι αυτή η φλόγα την οποία κρατάς. Και άλλοι είπαν άλλες μωράς φράσεις, τόσον ανοήτους φράσεις, τις οποίες εάν τας μαζέψουμε όλες θα δούμε το κατάντημα του σημερινού κόσμου. Και το είπε ο Θεός μας αυτό στην Αγία Γραφή, ότι ο κόσμος θα αποστατήσει, θα φύγει, λέγει, από εμένα. Και αν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ούτε έρχεται ο Υιός της απολίας. Δεν θα έρθει ο Αντίχριστος αν δεν φύγουν όλοι από τον Θεό. Και έφυγε η ανθρωπότητας. Έφυγε ως η ρόδα του αυτοκινήτου όταν φεύγει από πάνω από τον Κρήκον που την κρατάει και τρέχει εις την Άβυσσον και αναποδογυρίζεται το όχημα και έρχονται τα σημεία των καιρών, τα φοβερά σημεία των καιρών. Διότι, λέγει ο προφήτης Σολομών, τι λέγει, υπέλαβαν, λέγει, την ζωήν αυτών ως παίγνιον. Ήρθαν, λέγει, άνθρωποι και νομίζουν ότι τούτος ο κόσμος είναι να παίζουμε, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε, να ξενυχτούμε, να πορνεύουμε, να μεθύουμε, να χαρτοπέζουμε. Υπέλαβαν την ζωήν αυτών, λέγει, ως παίγνιον και των βίων αυτών, λέγει, ως πανηγυρισμόν επικερδί. Και βλέπετε στα πανηγύρια σήμερα, όπου υπάρχουν πανηγύρια, μαζεύονται όλοι εκεί για να πουλήσουν και να αγοράσουν. Υπέραβον, λέγει, των βίων αυτών ως πανηγυρισμόν επικερδί. Τρέχουν στα πανηγύρια για να κερδίσουν χρήματα. Άνθρωπε, άνθρωπε, μάταιε άνθρωπε, δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται ο προφήτης Αμός, ο οποίος λέγει, με μίσηκα, λέγει, μισώ, δεν θέλω να δω, λέγει, τα εορτάς σας. Σήμερον εξεσηκώθηκε ολόκληρος ο κόσμος για να εορτάσει και φωνάζουν μεγάλη πανηγύρις, μεγάλη εορτή. Σήμερον, λέει, χαίρεται η ανθρωπότητα ολόκληρος και φωνάζει ο Θεός. Με μίσηκα, λέει, για πώς με εορτάσιμον, λέγει. Δεν τα στέλνω να τα δω, λέγει. Τέτοια σε εορτάζει, λέγει, δεν τα στέλνω ούτε να τα αντικρίσω. Και τι συνεχίζει και λέγει, ουμίως φρανθώ, λέγει, θυσίας εν τη πανηγύρι ταύτη, λέγει ο προφήτης Αμός, ούτε, λέγει, θα κοιτάξω το τι μου προσφέρετε. Και τρέχουμε εμείς να δώσουμε τάματα εις τον Θεό, ούτε να τα δω δεν θέλω, λέγει.
διότι δεν είστε όπως σας θέλω εγώ, λέγει. Όσον απέχει η Ανατολή από δεσμών, ούτως απέχουν βουλέ μου από τας βουλάς ημών και το θέλημά μου από το θέλημα ημών. Και τι θα πράξουμε, τι θα κάνουμε, αδερφοί μου? Τι είναι εκείνον το οποίο απομένει? Επιστροφή στον Χριστόν. Να μάθουν οι γονείς που έχουν παιδιά να τα διδάξουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου από τώρα που είναι μικρά. Να μάθουν οι νεαροί οι οποίοι ζουν μέσα στην αποπλάνηση τούτου του κόσμου, να μάθουν να επιστρέψουν στον Χριστόν. Να μάθουν οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά να δίδουν το καλό παράδειγμα. Να μάθουν οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα τέκνα των Ελλήνων να τα διδάσκουν φόβον Θεού. Να μάθουν οι γέροντες οι οποίοι οδηγούνται προς το τέλος τούτου του κόσμου ότι πρέπει οι πάντες να εξομολογούνται. Να μάθουν οι πάντες, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, βρέφοι έως της ηλικίας της μεγάλης, ότι ένας μόνον υπάρχει για να τους σώσει, ο Θεός. Εάν ζητούν αλλού την σωτηρία των, μάταιος ο κόπος των. Αδερφοί μου, ας κοιτάξουμε την Παναγία μας, η οποία είναι μέσα στο φέρετρό της, και ας την παρακαλέσουμε να πραγματοποιήσει εκείνο το οποίο μας υπεσχέθη. Εν τη γεννήσει την Παρθενία, ανεφύλαξα, εν τη κοιμήσει τον κόσμο, νου κατέλειπαθε, κατέλειπες Θεοτόκε. Μείνε μαζί μας, Παναγία μας, εις τούτον τον κόσμο. Μείνε κοντά μας, Παναγία μου, και φώτισε τα παιδιά του Υιού σου και τον κόσμο σου ολόκληρο. Μείνε μαζί μας, Παναγία μου, να τηρήσουμε τα συντολάς του Υιού σου και αξίωσε μας και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.